άλλη μια μέρα στο Λος Σάντος, την πιο βρώμικη πόλη στον κόσμο. Με εμένα, τον Άντρου Χέιζελ. Ναι, γύρισα, ας πούμε. Δηλαδή, όταν λέω γύρισα, ελπίζω να μην βγάλω αυτό το βίντεο και μετά από 3 μήνες θα ξαναβγάλω άλλο βίντεο. Όπως συνηθίζω να κάνω, διότι δεν έχω όρεξη. Ναι. Ο λόγος που έλειπα ήταν επειδή δεν είχα όρεξη, διότι δεν έπαιζα παιχνίδια με φίλους μου, τα οποία να έχουν κάποιο ενδιαφέρον για να τα βγάλω στο YouTube. Παίζαμε Candy Strike, αλλά δεν έχει πολύ ωραίες στιγμές. Και επίσης δεν έπαιζα και κανένα παιχνίδι που να έχω όρεξη εγώ να βγάλω. Μέχρι που ξαφνικά έρθει το GTA στο PC, πριν από ένα μήνα που το πήρα. Αλλά τώρα μου ήρθε η όρεξη να βγάλω βίντεο. Να κάνω σχολιασμό στο online, μιας και έχω και ένα παίχτη το οποίο τον έχω ανεβάσει κάπως, είμαι 62 level. Και ναι, είμαι στο GTA Online επίσης, αυτό το ευρύχο ραδιαμέρισμα. Ο παίχτης μου κοιτάει την πόλη, δεν ξέρω γιατί. Του αρέσουν τα λαμπιόνια, δεν έχω ιδέα γιατί. Ωραίος δεν είναι. Λευκή, πώς το λένε. Λευκό φούτερ, πορτοκαλί μπλούζα. Έτσι δίνομαι συνήθως, που όχι θα με δείτε ποτέ. Σκύβει από το σπίτι. Λοιπόν. Και ναι, είμαστε εδώ στο online και σκέφτομαι να κάνω κάποιο commenter, δηλαδή να πηγαίνω στην πόλη όπου είναι και άλλοι μαλάκες παίχτες και είτε να τους σκοτώνω είτε να με σκοτώνω. Γενικά βρίσκομαι διάφορες καταστάσεις, να μιλάμε μαζί τους, όχι ότι μιλάει κανείς. Επίσης δεν θα σκοτώνω πολύ, θα με σκοτώνουν αρκετά εκείνοι, γιατί να πω την αλήθεια δεν έχω μεγάλη εμπειρία στο να βγαίνω εκεί έξω και να σκοτώνω άτομα. Το έχω κάνει σε deathmatch και σε αγώνες και σε κάποια mission ίσως, αλλά δεν έχω εμπειρία στο να βγαίνω εκεί έξω και να σκοτώνω. Αλλά δεν πειράζει, το δοκιμάσουμε τώρα. Επίσης ένα άλλο κακό είναι ότι κανείς δεν μιλάει εκεί έξω. Δεν ξέρω γιατί, έχω δει Αμερικάνους για παράδειγμα ή για ακρίβεια όχι Αμερικάνους. Άτομα που ζουν στην Αμερική, που ανεβάζουν βίντεο και μιλάνε κανονικά με άλλους, όλοι έχουν ανοιχτά τα μικρόφωνα κτλ. Αλλά για κάποιο λόγο, εδώ, επειδή είμαστε Ευρώπη, δεν μιλάει κανείς. Σέβονται όλοι ο ένας τον άλλον, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάει κανείς, τώρα θα βγούμε έξω στην πόλη. Αυτή είναι η Aston Martin μεταξύ, η κόκκινη. Να το παρατηρήσετε. Λέγεται Dubauchi, δεν ξέρω γιατί λέγεται έτσι. Την έχω γεμάσει έτσι, Rockstar. Λοιπόν, και. Βρήκαμε πού θα πάμε. Αυτός ο κύριος εκεί που είδατε. Σκάσε γάμο τη μέρα σου. Αρχίσαμε. Βλέπετε ο λαός του, μάλλον ο κόσμος του Los Santos είναι πολύ φιλικός. Λοιπόν, αρχίσαμε επίσης να πω ότι έχω ασύρματο χειριστήριο. Παλιότερα που έπαιζα άλλα παιχνίδια, αν θυμάστε, είχα ασύρματο. Αλλά παρόλα αυτά το PC μου έτρωχε blue screen. Γιατί εγώ δεν είχα συνδεδεμένο το χειριστήριο. Εγώ είχα χειριστήριο PlayStation 3, δεν είχα χειριστήριο Xbox. Δεν μου αρέσει το Xbox, το έχουμε πει. Μ' αρέσει το PS3 βολικότητα, επειδή έτσι μεγάλωσα με PlayStation κτλ. Και τώρα έχω χειριστήριο PlayStation 4, ασύρματο. Διότι όταν είχα το PS3 και το είχα ενσύρματο στον υπολογιστή, μια στιγμή να βρούμε που να φτάσουμε το Bounty. Το Μουνί έχει πάει στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, όταν είχα χειριστήριο PlayStation 3 και το είχα ενσύρματο, επειδή τα drivers ήταν διαφορετικά από αυτά που δεχόταν ο υπολογιστή, οπότε συνδεόταν ξαφνικά, επειδή το καλό διότι δεν ήταν και πολύ καλό, ήταν σταθερό, από συνδεόταν και συνδεόταν για μικρά δευτερόλεπτα. Ο υπολογιστή θεωρούσε ότι κάποιο εισβολέα μπορεί να μπει στο PC. Ο εισβολέα ήταν φυσικά τα driver του χειριστηρίου. Και έτρωγε blue screen. Και τώρα αναγκαστικά έχω μπει στο ασύρματο, έτσι ώστε να μην συνδέεται καθόλου με τον υπολογιστή. Και να απολαμβάνω επίσης και την ελευθερία της κίνησης. Αν φυσικά δεν λαγκάρει το χειριστήριο, επειδή το έχω πολύ μακριά από το δέκτη που έχω βάλει στο PC. Γαμώτο. Λοιπόν, ο σκοπός μας τώρα είναι είτε να προσπαθήσουμε να νευριάσουμε όσο περισσότερους μαλάκες περισσότερο. Είτε να μας νευριάσουν όσο περισσότερο γίνεται οι περισσότεροι μαλάκες, το οποίο φαντάζομαι ότι θα αυτό συμβεί. Επίσης, πριν από λίγη ώρα πήγα στο μαγαζί με τα όπλα και στο Ammunition. Είναι το μαγαζί του έθνους και πουλάει όπλα. Γιατί οι Αμερικανοί πιστεύουν στην οπλοφορία, τι να πω. Και αγόρασα κάποια πράγματα τα οποία θα με βοηθήσουν, όχι στο να μην τρακάρω, στο να σκοτώνω πιο εύκολα. Αυτός εδώ ο κύριος τώρα εκεί μέσα μας στείλει μια πολύ ωραία ενέδρα, γιατί ξέρω ότι ερχόμαστε να πάρουμε το Bounty. Δεν έχω ιδέα για πόσα λεφτά το κυνηγάμε. Όταν βάζουν bounty σε κάποιον, το βάζουν από 1000 δολάρια. Οκ, δεν το περίμενα αυτό. Ναι. Failed. Αυτό, παιδιά, ήταν για σας αποτυχημένο, έτσι δεν είναι? Το είδατε πολύ αποτυχημένο. Λοιπόν, αυτός τώρα λογικά θα μας σνάιπάρει. Πρέπει να έχει sniper. Δεν ξέρω καν τι level είναι. Δεν ξέρω καν ποιος είναι, ποιος είναι το όνομά του. Τον κακομύρι είναι αφουκού. Γιατί δεν αντιστέκεται, είναι κρίμα δηλαδή. Sorry φίλε. Ένα μεγάλο κρίμα για τον Ζίκον. Είναι μεγάλο κρίμα γιατί δεν αντιστάθηκε. Δηλαδή αυτοί που πηγαίνω συνήθως και παίρνω bounty και ήταν μόνο 1000 δολάρια. Τον κακομύρι. Είναι κρίμα. Εντάξει, έχω δύο αστεράκια. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, είναι μεγάλο κρίμα γιατί άλλοι με έχουν γαμίσει όποτε πηγαίνω να τους πάρω bounty. Ευχαριστώ για το record GTA. Και αυτός ο κακομύρης δεν αντιστάθηκε, απλά προχωρούσε με το αεροπλάνο μέσα στην πόλη. Επίσης να τονίσω το εξής, γάμω την πουτάνα μου.
Λογικά θα μπορούμε να βγούμε σε αυτή την πύλη. Γαμώ το κέρατο μου. Τώρα δεν μπορούμε να βγούμε στο αεροδρόμιο. Ωραία η ζωή. Πολύ ωραία. Αν με ρωτάτε. Έχω να πω το εξής. Μπορεί μερικές φορές να κόβει τη φωνή μου στη μέση και να αρχίσω να μιλάω μετά. Αυτός ο λόγος είναι επειδή θα λαγκάρει το παιχνίδι. Δεν λαγκάρει λόγω FPS. Τα FPS μου είναι πάρα πολύ καλά. Παίζω στα Ultra με 60. Ου, μισό λεπτό. Έχουμε ένα ωραίο buzzard. Λοιπόν, θα έλεγα να αφήσουμε το όχημά μας εδώ και να πάρουμε αυτό το φιλαράκο και να σπείρουμε πανικό σε όλη την πόλη. Και για να πάρω το παράδειγμα ορισμένων που μου έμαθαν να παίζω GTA μέσα από το YouTube. Όταν μου έμαθαν να παίζω GTA, μου έμαθαν να χειρίζομαι. Πάλι ρεψίμο, sorry αυτό. Να χειρίζομαι την κατάσταση στο online πολύ καλά. Μου έμαθαν να τη χειρίζομαι μέσω first person. Και αν κάποιος άτυχος άνθρωπος είναι σε αυτοκίνητο μέσα. Μάλλον δεν με βολεύει το first person προσωπικά, παρά το που νομίζω θα βόλευε. Κυνηγάμε το παιδί εδώ. Α, όχι τον ίδιο! Όπα, κάτσε! Μισό λεπτό. Αυτό ήταν ο ίδιος που σκοτώσαμε πριν με τον Bounty. Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα το παιδί, εντάξει. Ίσως που δεν αντιστάθηκε. Θα τον αφήσω να ζήσει. Α, επίσης γενικός κανόνας, μην βλέπετε εμένα που τους φέρουμε σωστά και ωραία. Έτσι. Καλά. Σε περικούς τα φέρουμε καλά και ωραία. Όπως του Ζήκο. Που τι level είναι ο Ζήκον, ο Κακομοίρης είναι 22 level. Ναι, κρίμα. Και εγώ είμαι 62, έτσι. Okay, ευχαριστώ για το reward και αυτό. Γενικά θέλω να σκοτώνω κάποιους που είναι είτε στο ίδιο level με μένα πάνω κάτω, είτε... πού είναι ο παίχτης, δεν ξέρω. Oh fuck, ok, προσοχή εδώ. Είτε αυτός που είναι με μεγαλύτερο level από μένα, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Γιατί η κάμερα γαμήθηκε, ναι, γιατί γαμήθηκε το χειριστήριο. Οπότε βλέπετε να γίνονται παράλογα πράγματα. Ο Σάσμι. Ο Σάσμι τι level είναι... Α, είναι 28. Δεν μπορώ να σκοτώνω τέτοια άτομα, εκτός να με σκοτώσουν εκείνοι πρώτα που τους γάμισα. Γενικά θέλω κάποιον υψηλό βαθμό στο level μου. 61 level είναι ο κύριος, μάλλον η κυρία Λουτζιγιά Μπέλνι, είναι πρώτη-πρώτη. Και ο Ρέμισης είναι 125. Αχα. Θα πάω στην Λουτζιάμπεν, που είναι δύο επίπεδο με μένα πάνω κάτω. Θα την κάνω highlight. Επίσης, αυτό εδώ το μικρό μενού βοηθάει πάρα πολύ. Διότι μπορείτε να κάνετε τα πάντα μέσα από αυτό. Να βάλετε waypoint κτλ. Α, η Λουτζιάμπεν είναι αυτή η ωραία κυρία με τον bounty στο κεφάλι της. Η οποία δυστυχώς είναι μέσα στο σπίτι της. Γράμμα την πουτάνα μου. Ποιος άλλος είναι εδώ, ο Τόγκεχ. Ο Τόγκεχ, τι level είναι ο Τόγκεχ? 27. Δυστυχώς η Τζουζιάμπεν δεν θα βγει από το σπίτι της, διότι έχει ένα bounty. Αλλά θα μπορούσαμε να κυνηγήσουμε τον κύριο Κούκι. Κύριε Κούκι, μια στιγμή να βρούμε τον κύριο Κούκι. Ο Κούκι, πώς λέγεται, Κούκι. Δεν είχαμε κάποιον Κούκι. Δεν βλέπετε, κάνω το. Πού είναι ο Κούκι? Φαίνεται δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον, θα κοιτάξω το χάρτη κατευθείαν είναι. Και ο υποψήφιος για θανατική ποινή είναι... ένα αεροπλάνο! Τι ήταν αυτό? Ποιος είναι αυτός με το αεροπλάνο? Δεν έχω ιδέα, αλλά λογικά για να έρχεται προς τα εμάς δεν θα έχει καλές διαθέσεις. Είναι ο Ζήκον! Γαμώτο! Γιατί μου ακολουθεί συνέχεια ο Ζήκον! Είπαμε, θέλω μπλεξίματα. Σε σκότωσα μία φορά λόγω bounty, τώρα είσαι ελεύθερος. Σε πολύ μικρό level για να τα πούμε. Εμείς οι δύο. Μια στιγμή κατέβω κάτω. Λογικά ίσως να μπορούμε να φάμε αυτό το μαλάκα εδώ πέρα. Ποιος είναι? Αυτό ακούγεται σαν... Ακούγεται πυραυλός! Οκ, βρήκαμε τον πρώτο μας θανάσιμο εχθρό. Ο Σέσμι. Λοιπόν, Σέσμι. Έγινε. Και όπως βλέπετε μας προκαλέσανε χωρίς κανέναν διασμό. Ο Σέσμι είναι... αυτό εδώ το παλικάρι. Οκ, okay. Και φύγαμε. Σέσμι, αγόρι μου, δεν ξέρεις με ποιον έπλεξε. Με ξύπηρα αυτό εδώ το μαραφέτη. Αυτό εδώ. Πιστεύω θα είναι αρκετά χρήσιμο. Για να δούμε τώρα, πού είναι ο Σέσμι. Θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το αυτοκίνητο, διότι το δικό μας είναι στο αεροδρόμιο και δεν μπορώ να το πάρω αυτή τη στιγμή. Νάτος. Λοιπόν, επίσης κάτσα να κλείσουμε και την Τζουλτζιάμπε, γιατί την έχουμε ανοιχτή και θέλω να τη βλέπω. Οκ. Okay. Λοιπόν, Σέσμι. Πού είναι ο Σέσμι? Α! Έφυγε το μονί. Έτσι! Γαμώ το κεράθο σου, γαμώ. Ο Κώτας. Πρώτα μας σκοτώνει και μετά φεύγει. Δεν έχει τιμή επάνω του. Έφυγε και ο Ζήκον. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Δεν μπορώ να βρω κάποιον έτσι ώστε να δημιουργηθεί λίγο σωματάς όπως τα ήλπιζα. Με βλέπω ένα άλλο session. Πολύ βαρετά είναι τα πράγματα εδώ. Λογικά, επομένως. Ναι. Αλλάζω session. Και τα λέμε σε λίγο, ελπίζω να βρω κάτι καλύτερο. Αυτό το session μοιάζει πολύ νόστιμο. Έχουμε μπόλικους. Και έχουμε και ένα ωραίο ζουμερό bounty εδώ. Οκ, φύγαμε. Ωχ, Θεέ μου.
Πήγα να ρωτήσω τώρα, μου φύγε. Τελικά μου ξανάρθε. Είναι εποχή αυτή, έχουμε αλλεργίες, τι να κάνουμε, Μάιος. Λοιπόν, ξανάρθαμε στον καράζ. Έχω και αυτήν εδώ την ωραία Harley Davidson. Για την ακριβή ήταν Western Bagger και είχε δύο γαμημένα. Δύο, πώς θα το πω. Σαν μικρά σακουβαγιά στις άκρες της. Λέγονται. Ναι, σαν τσαντούλες μικρές, αλλά από πλαστικό φυσικά. Και αναγκάστηκα να τις βγάλω γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με Harley Davidson. Λοιπόν, και τώρα εμείς ψάχνουμε τον κύριο. Ω, μας έρχεται. Ο Carrot Mac. Ο Carrot είναι level. Level Carrot. Τον κύριο Carrot το ψάχνουμε. 103. Okay, νομίζω θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον εδώ. Θα μας σκοτώσει ακαριέα, αλλά δεν πειράζει για λόγους βίντεο. Και αν δεν λαγκάρει το χειριστήριο όπως λαγκάρει αυτή τη στιγμή, πιστεύω να τα πάμε καλά. Επίσης θέλω να πω το εξής, ότι αν λαγκάρω ενώ σκοτώνω κάποιον, τρελαίνομαι. Διότι πολύ απλά με σκοτώνει εκείνος. Μας την έχει στήσει. Πιστεύω είναι με σνάιπερ και παρακολουθεί. Δεν συμφέρει να τρακάρουμε. Ανάτος, ανάτος. Φακ. Τρέχει το μουνί, τρέχει! Γυρνά πίσω! Μου χρωστάς αυτό το bounty, πούστη! Θέλω το bounty σου! Open fire! Το πούστη, πότε πρόλαβε! Τι στο μπούτσο! Στο κεφάλι του πέτυχα, το μεταξύ θα προσπαθήσω να μου κλείψει το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσέχω. Γιατί εγώ έχω sniper. Γάμω τη μάνα σου και τον πατέρα σου, ρε πούστη. Μπήκε το αυτοκίνητο μπροστά, ρε. Έλα, αγόρι μου. Έλα, αγόρι μου στον μπαμπά. Ωρε! Αυτό το lag δεν αντέχω. Ήταν μέσα από το θάμνο, όπως είδατε, και μας πυροβολούσε κανονικά και μας γάζωσε. Εν μεταξύ, νομίζω τον τζεντήσαμε αρκετά, αλλά δεν θα τον αφήσω να φύγει χωρίς τον bounty. Θα το πάρω το kill. Ήμουν κατέστρεψε το προσωπικό μου αυτοκίνητο, δεν έχω ιδέα. Με εξή δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει άλλο τον κυνηγά. Εντάξει, 103 level είναι, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ο προ. Με εξή, παιδιά, να πω το εξή. Όσοι παίζουν στο PC online, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μικρό level είναι προήλες. Και επίσης δεν σημαίνει ότι επειδή είναι μεγάλο level, ότι είναι αντίστοιχα προήλες. Μάλλον το πανάποδα. Επειδή κάποιοι είναι μικρό level, δεν σημαίνει ότι είναι νουμπάκι, και επειδή κάποιοι είναι μεγάλο level, δεν σημαίνει ότι είναι προήλες. Κάποιοι, όπως εγώ, έχω έρθει από τις κονσόλες και ξέρω αρκετά καλά αυτό το παιχνίδι. Και έφτιαξα καινούριο χαρακτήρα, γι' αυτό είμαι ακόμα 60 level. 62 πόσο είμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συγγνώμη. Δεν ξέρω που είναι κρυμμένος, αλλά πρέπει να τον βγάλω έξω. Οκ, λάγκαρα πάλι. Το χειριστήριο λαγκάρι, γαμώτο! Το πηγαίνω πολύ χαμηλά. Και αυτό το λαγκάρι δυστυχώς πρέπει να το έχω σε ένα κανονικό ύψος. Το πρόβλημα όμως είναι ότι χάνω και την επαφή με το μικρόφωνο. Λοιπόν, ίσως εδώ. Αν μπορέσω και τον φάω εδώ. Τον έχω στο τσεπάκι μια στιγμή. Πρανεύω τη σκάλα εδώ. Μην πεις ότι είναι εδώ πάνω, οκ. Οκ, κράτο. Πού στο μπούτσο είναι. Ανάτος. Γιατί, δεν βλέπω το λόγο, δηλαδή. Μας γαζώνει, μας γαμάει και ξαφνικά κάθεται μπροστά από ένα κουτά, πώς το λένε. Εγώ ένα βέντορα, μια μηχανή για ψηφιστικά και κάθεται και μας κοιτάει. Οκ. Αυτή είναι η λογική γενικά με τους παίχτες. Εκεί που περιμένανε ανελίδι και να σε γαμίσουν, κάθονται και σε κοιτάνε. Καλά, κοιτούσε τη μηχανή, αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό. Που κάνει άλλο με bounty, να πάμε να τακτοποιήσουμε. Α, όχι. Αλλά αυτός δεν είναι πολύ ζουμερός. Έχει και ένα φίλο του μαζί. Σχέστομαι πάνω του πληρώσω μία επίσκεψη, όπως τα έλεγα στα αγγλικά. Pay them a visit. Μεταξύ, για κάποιο λόγο μου φαίνεται πολύ εύκολο για την ώρα το πράγμα. Δεν έχω βρει κάποιον που να με χαμάει αρκετά. Ενώ στις κονσόλες έβρισκα πάρα πολύ. Πιστέψτε με, και όταν τις πουτάνε στις κονσόλες, είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Σε αντίθεση με τι μπορεί να λένε μερικοί. Οκ. Τους σκοτώσαν οι μπάτσοι. Για να δούμε. Κάπου θα φυτρώσουνε. Α, φυτρώσανε. Αλλά δεν μπορώ να πάω εκεί. Αλλά μπορεί να πάει η ωραία μου σφαίρα από το σνάιπερ. Νάτι. Μη λαγκάρεις τώρα. Άρε, πούστη. Άχι το διάλο. Οκ. Τον φάγαμε. Ωραία. Τώρα θα μας γαμίσει φυσικά, θα και μας κυνηγήσει ο Almost. Που λέγεται Almost. Με το Sniper δεν έχω εξασκηθεί. Έχω εξασκηθεί ακριβώ, αλλά ο στόχος μου δεν συγκρίνεται με τίποτα σχέση με το στόχος κάποιων άλλων. Πώς έκανα αυτό το πράγμα στο περιπολικό, δεν έχω ιδέα, με ρωτάτε. Και τώρα
Εσύ ήσουν μαζί του, φίλε μου. Οπότε να τη σου αξίζει. Η ακρίβεια, ξέρεις, σου αξίζει. Όχι αυτό. Όχι αυτό! Αυτό. Και αυτό. Βγες έξω το σπίτι, αγόρι μου, βγες έξω το σπίτι. Τι στο μπούτσο, δεν έπιασε κανένα. Γιατί, για ποιο λόγο. Χάσαμε τώρα τα proximity mines μας. Πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω πώς δουλεύει αυτό. Πάρε ο διάολος και να σηκώσει. Μα έπρεπε να βρω πάλι νέο session, γιατί δεν γίνεται τίποτα εδώ. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Εκτός αν παίξω. Α! Ίσως ο Άλμος να μας βοηθήσει εδώ, παιδιά. Στο quest για βία που ψάχνουμε. Ήτανε. Γαμώ το! Μπήκε στον αγώνα! Μπήκε μέσα στη. Α, εδώ είναι το Grove Street, εντωμεταξύ. Να ευχαριστήσω όσους νιώθουν συστηματική φόρτιση, γιατί έχουν παίξει GTA San Andreas. Σας ευχαριστώ πολύ που βλέπετε το βίντεο μου. Εδώ είναι το Grove Street, το περιβόητο. Και μόλις μπήκε σε έναν αγώνα ο Άλμος, το οποίο ήταν ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να μας νευριάσει και να τον κάνουμε να νευριάσει. Τώρα είμαστε σε ένα σερβερ που όλοι είναι καλοί και αγαπημένοι. Και εγώ είμαι όσο να προκαλέσει μπελά, αλλά δεν τα καταφέρνω γάμα την πουτάνα μου. Κάνω βόλτες μόνο με το αυτοκινητάκι μου και λαγκάρω που και που. Για να δούμε, για να δούμε. Κάποιος άλλος στο χάρτη. Όχι, κανείς. Νέο session λογικά. Ναι, δυστυχώς. Θα πάμε να βρούμε κι άλλο session, διότι δεν είναι κανείς εδώ που θέλει να κάνει κάτι. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και μετά από περίπου 5 λεπτά προσπάθειας, γιατί δεν μπορούσα να συνδεθώ με βάση στο single player και με ξαναπέταγε στο online, βρήκα νέο session που από ό,τι ακούω, επειδή έχω πυροβολισμούς και το σπίτι, φαίνεται να είναι ενδιαφέρον. Με εξή αυτό που ακούγεται στο background, αν μπορεί να ακουστεί, είναι 1000 mods, ελληνικό συγκρότημα. Και το έχω βάλει στο custom radio που μπορείς να βάλεις στο GTA. Είναι το self radio, μπορείτε να βάλετε ό,τι κομμάτια θέλετε. Αλλά επειδή λέγω copyright δεν θα τα ακούσετε τώρα. Θα ακούω αυτά μόνος μου όταν παίζω. Τώρα δεν θα έχουμε ράδιο, λέγω copyright. Και για να δούμε τι γίνεται σε αυτό εδώ το session. Ζουμερά, ροζάκια, ένα bounty που είναι στο σπίτι του. Λοιπόν, νομίζω θα πάω να φάω αυτό εδώ το παιδί. Λέγεται Wolfendale. Και μόλις λάγκαρα, γι' αυτό το κόψα. Και λέγεται Wolfendale, πως λέγεται. Είναι 40 level και έφαγε τον πίτσε. Είναι 40 level κι όμως τολμάει και είναι βέβυλος και βλάσφημος και δεν έχει καμία όρεξη να φερθεί σωστά σύμφωνα με τα level του. Ω, εντωμεταξύ έχουμε ένα ωραίο Αυτό σε φαίνεται είναι ενδιαφέρον, έχουμε υπόλοιπους, μπορώ να πω. Και έτσι είναι εδώ. Ο Wolfendale είναι εκεί πέρα στο βάθος, οκ. Θα ξεκινήσουμε το να το φάμε. Εντωμεταξύ κάτω στο αεροδρόμιο από ό,τι είδα έχουμε αυτά εδώ τα ενδιαφέρον παιδιά. Τα οποία φαίνεται θα έρθουν με ελικόπτερα και με αεροπλάνα F-16 μας γαμίσουν. Αλλά πρώτα Wolfendale, ο οποίος φαίνεται δεν έχει τελειωμό. Ναι, είδες, όπως είδατε. Δεν είπα είδες, όχι είπα είδες για την ακρίβεια. Το έχω συνηθίσει στο β' πρόσωπο. Όπως βλέπετε προσπαθεί να μας γαμίσει. Ήρθανε και οι μπάτσοι για κάποιο λόγο να μας ξεσκίσουνε. Γαμώ το, ξεφεύγει. Και μας χειροβουλάνε και οι μπάτσοι χωρίς λόγο. Έλα γόρι μου. Θα μπορούσα να βγω έξω και να πάει λάγκαρα και να χρησιμοποιήσω το RPG όπως έλεγα. Τώρα το μουνάκι έχει πέσει εδώ κάτω. Αγόρι μου θα πεθάνεις. Το μπούστι. Θέλει σνάιπερ αναγκαστικά. Έλα άλλη μία όπως είσαι, βγες άλλη μία. Βγες άλλη μία, εδώ είμαι, έλα. Μπράβο αγόρι μου, αυτό ήθελα. Όχι μη λαγκάρεις τώρα. Α, δεν φάγανε μπάτσι. Ήθελα να φάω κάποιο σνακ. Γαμώ το κερατό σας πουστράκια. Πάρα κι εγώ που έκανα ένα αξιόλογο kill. Ναι, σίγουρα αυτό το server θα είναι ενδιαφέρον, διότι έχουμε και αυτό το armored όχημα εδώ. Α, μια στιγμή ίσως να μπορώ να ξαναφάω το Wolfendale. Πού είναι το μουνί. Ου, νάτος. Yes! Έτσι για να μάζει αφαίρεση. Δεν σκοτώνει μικρότερου σου. Εντάξει, εγώ σε σκότωσα, αλλά σκότωσε μικρότερου σου. Δεν ότι ήρθα και χωρίς λόγο σε σκότωσα. Για μάζει αφαίρεση. Τώρα θα χρειαστούμε. Α! One on one deathmatch. Να η προκλήση που σα έλεγα. Δέχομαι. Θα σε γαμίσω, μικρούλι. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζω. Να πάρω διάλογο. Πρέπει να κρυφτώ. Θα κάνω το ζω. Yes! Ωραία. Θα ήθελε και αυτός να τα βάλει με ένα 60 διάρι. Ένα 40 μόνο. Αγόρι μου, δεν ξέρεις με ποιον τα βάλες. Κάτω, μπούστι!
Δεν πέθανε. Oh, fuck, fuck, fuck. Ah, ωραία, ωραία. Ωραία. Οκ, κατά βάση μας εχώσεις μία φορά. Εντάξει, λαγκάρω, είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Όταν λαγκάρω, φαίνεται. Εντάξει, πού πήγε, ποιος τον πούτσο. Surprise, motherfucker. Εντάξει, όταν λαγκάρω, φίλε, είσαι πολύ καλός. Τι να σου πω. Όταν λαγκάρω, είσαι πολύ καλός. Τι να σου πω. Για να δούμε τώρα. Οκ, ναι. Εντάξει, πολύ όμορφα. Αυτό είναι που δεν αντέχω. Λαγκάρω χωρίς λόγο. Έχει έρθει μπροστά μου, έχει σκοτώσει, ας πούμε. 3-1 επειδή λαγκάρω. Ωραία πράγματα. Οκ. 3-3. Αν δεν έχω σκοτώσει και εγώ δύο φορές. Losing streak. Ναι, το ξέρω ότι χάνω το losing streak γιατί λαγκάρω. Χάρη σε ένα rockstar. Και με ξέρετε τι με βγάλει εδώ κάτω. Δεν έχω ιδέα. Μια στιγμή. Από sniper πώς θα πας. Θα μου βλέπω ρε πούστη. Α, πέθανε. Yes. Έχασε ένα kill. Έκανα αυτοκτονία. Ωραία. Εδώ ακριβώς. Εδώ. Εδώ ρε φίλε. Έτσι. Για να τα καταφέρεις. Ο φακόκι, γιατί άλλαξα όπλο! Δεν μπορείς να με πετύχεις κεφάλι ρε πούστη. Τόσο δύσκολο είναι. Ρε πούστη, γαμώτο! Οκ, ήτανε από τα πιο τώρα θα με κερδίσει. Γιατί είναι και ο χρόνος, γαμώτο. Α, ξεχάσω ότι είναι και ο χρόνος. Ναι, το ξέρω γιατί ήταν και ο χρόνος. Έχω μόνο 28 δευτερόλεπτα, πάρω 2 kill. Το μουνόπανο. Πάρω διάλος και το lag. Δεν είχα τσακίσει και δεν ήταν το lag. Τώρα εντάξει, το τελευταίο kill δεν μπορώ να πω, ήταν ηλίθιο. Αυτό το δέχομαι. Απλά του κάνω το τελευταίο kill για τα τιμή των όπλων. Τι στο μπούτσο! Τι στο μπούτσο! Πραγματικά. Γαμώ το κέρατο μου. Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, όταν λαγκάρει ο άνθρωπος, φυσικά. Έχω να πω ότι 2 kill που μου έκανε. Έτσι πούστη για να μάζει αφαίρεση. 2 kill που μου έκανε ήταν επειδή λάγκαρα, το είδατε κι εσείς. Και το τελευταίο kill, εντάξει, μάλλον όχι το τελευταίο, το τελευταίο ήταν σωστό kill. Το πρώτο τελευταίο εγώ γαμήθηκα. Α, θέλει πάλι. Οκ, αυτή τη φορά δεν θα λαγκάρω. Ελπίζω τουλάχιστον ότι δεν θα λαγκάρω. Ναι, με το που ξεκινάμε λαγκάρω. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Κρύψου φίλε. Όχι, φαίνομαι. Δεν συμφέρει. Έχει χάρη που είπες sorry. Από τη μάνα σου. Λοιπόν, πρέπει να κρυφτούμε κάπως. Ή μάλλον να κάτσουμε εδώ. Oh fuck! Οκ, να. Αυτό ήταν καθαρό kill για παράδειγμα. 6-4. Ρε μουνί. Θα σου πω εγώ τώρα. Yes! Όταν είμαστε με sniper φιλαράκο και δεν λαγκάρω, να σου δούμε πόσο δυνατό είσαι τότε. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου. Να τόσο. Άρε πούστη. Να το αγόρι μου, να το αγόρι μου. Έτσι αγοράκλα μου, έτσι πέφτε. Πέφτε κάτω και πιο χαμηλά. Μη λαγκάρεις τώρα, Όπ, κι όμως. Τελευταία στιγμή. Οκ, μας γάμισε πάλι. Όποτε παίρνει το αυτοκίνητο όλα είναι ωραία και όμορφα. Όχι όμως τώρα. Τώρα δεν λάγκαρα. Οκ, όμως φάει το αυτοκίνητο, δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα δεν λαγκάρω, αγόρι μου. Τώρα δεν λαγκάρω. Γι' αυτό είναι η ζωή ωραία. Πριν που λαγκάρα, ναι, με γαμούσε. Φυσικά και το δέχομαι. Τώρα όμως δεν λαγκάρω. Ανάτος. Κουνήσου. Έτσι. Α, αν δεν έχει σταθερή θέση, έχει γαμίσει. Εγώ αυτό έχω να πω. Κοιτάξτε, δεν με βγάλει στο ίδιο σημείο. Φυσικά θα με βγάλει. Α, εδώ με βγάλε. Που δεν είναι και άσχημα. Αλλά δυστυχώς στην ίδια μοίρα θα μείνουμε πάνω κάτω. Πού πήγε το μουνί. Όποιος κάνει το λάθος αυτή τη στιγμή είναι και νεκρός. Yes! το παγώ. Έτσι μουνί. Πάρ' το. Και δώσε μου τα $100 που μου υποσχέθηκες. Α, 200. Μια χαρά. Έτσι τώρα εντάξει πήγαμε. Κέρδισες ένα, κέρδισα και εγώ ένα. Ας μην λαγκάρουμε άλλο. Α! Μουνί. Αν μπορείς το και τον πάρω με proximity mine ρε πούστη. Α, το μουνί. Οκ. Τώρα θα μου κάνεις το αυτοκίνητο. What the fuck! Πού είμαι, πού είναι το αυτοκίνητο. Γιατί με βγάζεις το διάολο τον κόλλο, για ποιο λόγο το κάνει αυτό.
Και στο μπούτσο. Α, οκ. Okay. Νομίζω αυτό του βάλε μυαλό. Αυτό το είχε τσοπτίδι. Στο κεφάλι, μέσα. Εντάξει, χέτσο ήταν, που άλλο να πάει σφαίρα. Ευχαριστώ για το award. Οκ, okay. Νομίζω μπορούμε να τον αφήσουμε ήσυχο τώρα. Να πάμε και εμείς στη δουλειά μας. Οκ, okay, νομίζω αρκετά τράβηξα για σήμερα. Γάμω τη μάνα σου σκρόφα. Και ναι, αντί όσο άρεσε το GTA, όσο και εμένα μου άρεσε αρκετά, είχα αρκετή όρεξη να κάνω αυτό το βίντεο. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!